Έχουμε ένα εργαστήριο στο οποίο ήδη ξεκίνησε προγράμματα καρδιοπαθών. Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε μέσα από αυτήν τη διαδικασία πριν από δεκαετία, θα έλεγα, και πλέον. Είχαμε πάρει προγράμματα ευρωπαϊκά, μέσα στο οποίο πάζαμε όλο τον κόσμο να ασκηθεί. Η καρδιοπαθή υπήρξε ένα συνεκτικό κλίμα εκεί πέρα και με την κυρία Παναγιωτήδη, η οποία ήταν τότε διευθύντρια και σήμερα αντιπρόεδρος του Σύλλογού μας. Είχαμε ξεκινήσει το Σύλλογο Καρδιοπαθών. Εκεί πέρα λοιπόν αυτός τους ένωσε πιο πολύ και τους κρατάμε και συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα. Γίνονται προγράμματα και από το Δήμο και γίνονται προγράμματα και από το ΚΕΠΑΟ, όπου συνεχίζουν αυτά τα προγράμματα, με τη μόνη διαφορά που τώρα με τον κορονοϊό έχουν σταματήσει. Και έρχομαι στο θέμα το οποίο κάνω την ερώτηση, δεν είναι μόνο τα προγράμματα της ΣΑΧΗ. Κάναμε διαλέξεις και ενημέρωση στο κοινό. Δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον συγκεντρώσεις. Κάναμε εκδρομές, επειδή βρισκόμασταν και πρέπει να βρισκόμαστε και είναι κάτι το οποίο πέρα από τη θεραπεία με την αποκατάσταση και θέλουμε και αναψυχή, γιατί και αυτό εδώ είναι μέσα στις κοινωνικές εκδηλώσεις και νιώθει καλύτερα οποιοδήποτε, όχι μόνο η καλύτερη. Είχαμε λοιπόν τέτοιες εκδηλώσεις, σήμερα δεν μπορούμε να τις έχουμε. Η μόνη εκδήλωση που μας έμεινε είναι αυτή σε έναν ανοιχτό χώρο όπου μπορούν όλοι να βρισκόμαστε, να ξανασμίγουμε, να λέμε κάποια πράγματα και να περνάμε ένα μήνυμα. Το φετινό μήνυμά μας είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε την καρδιά. Όταν προστατευόμαστε από τον κορονοϊό λοιπόν, προστατεύουμε και την καρδιά μας. Και προστατεύουμε και τους συνανθρώπους μας, διότι έχει μεγάλη μεταδοτικότητα από ό,τι γνωρίζουμε όλοι μας αυτός ο ιός.